Με αφορμή, κυρίε και κύριοι, ένα ρεπορτάζ που μεταδόθηκε χθε στο δελτίο ειδήσεων τη ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση. Θα συνομιλήσουμε απόψε το βράδυ με τον κύριο Χρυσοπαράδη Γιαλαμά, τον πρόεδρο των συνοροφυλάκων του Εύρου. Καθώ ακούγεται, φαίνεται πως α, υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα στα σύνορα του Εύρου για ένα ενδεχόμενο νέο κύμα μεταναστών. Καλησπέρα κύριε Γελάμα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βλέπαμε τι προηγούμενε μέρε και διαβάζουμε και στα μέσα μαζική ενημέρωση, τα ηλεκτρονικά, ότι υπάρχει μια ανησυχία για το ενδεχόμενο ο Τούρκο πρόεδρο να θελήσει να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση, αφήνοντα μεταναστευτικέ ροέ στα σύνορά μα. Το είδαμε πριν από ένα χρόνο. Εσεί το βιώσατε πολύ καλύτερα από εμά. Θέλω να πείτε ποια είναι η κατάσταση σήμερα και πόσο έτοιμο είναι το ελληνικό σύστημα, το κράτος, οι πολιτιέσεις να διαχειριστείτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κοιτάξτε να δείτε, ο Τούρκος πρόεδρος κατά διαστήματα συνεχώς απειλεί. Απειλεί την Ευρώπη, απειλεί άμεσα εμάς, απειλεί την πατρίδα μας ότι θα στείλει ροές. Βέβαια, την απειλή του την έκανε πραγματικότητα πριν ένα χρόνο, όπως είπατε κι εσείς. Ε, από και εμάς... πολύ απότομα τότε, έτσι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Ε, δεν ήμασταν πραγματικά το πρώτο 48ο πραγματικά Το πιο κρίσιμο δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Όπω ακριβώ το λέτε, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Όσο έπρεπε να ήμασταν προετοιμασμένοι για τέτοιον υβριδικό πόλεμο. Mm -hmm. Ο υβριδικό πόλεμο όμω συνεχίζεται με μικρότερε ομάδε. Το βιώνουμε καθημερινά. Ε, θα ήθελα να συνεχίσω όμω να πω ότι ε, συνεχώ εργαλοποιεί το μεταναστευτικό. Ε, συνεχώ οι δηλώσει είναι ε, απογοραφτικέ. Ε, για εμά που έχει να κάνει με το θέμα ε, των κυκλωμάτων διακινητών. Γίνομαστε μάρτυρες καθημερινά ε, στο ποτάμι ότι διευκολύνει τους Τούρκους διακινητές. Το βλέπουμε καθημερινά και για δικούς του λόγους και το λόγος βέβαια είναι ένας. Όλοι το έχουμε καταλάβει είναι ότι θέλει να καρποθεί όσα περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υψηλή ετοιμότητα ε, στις δυνάμεις τόσο της δικές μας όσο και των ενόπλων δυνάμεων, εμεί πάντα είμαστε σε ετοιμότητα ε, και θα είμαστε σε ετοιμότητα. Σίγουρα έχουμε γίνει σοφότεροι, ε, έχουμε γίνει καλύτεροι, μπορούμε να γίνουμε πιο καλύτεροι, έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα ε, για τη φύλαξη των συνόρων τη χώρα μα. Να σα αναφέρω χαρακτηριστικά τα δύο τα οποία για μα είναι πάρα πολύ σημαντικά, ε, όπω είναι ο φράχτη στο νότιο κομμάτι, που εκεί πραγματικά, κύριε Σταυρίδη, τα σύνορά μα το τονίζω και το λέω και παντού, ότι εκεί πραγματικά είναι θωρακισμένα. Ε, και, το σύστημα... και είναι ένα έργο το οποίο έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Και... Έγινε σε πολύ γρήγορο. Σε αριθμού που δεν του περιμέναμε. Ακριβώ και το μέσο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο τη διευκόλυνση για τη δουλειά μα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο όπλο. Όπω και σε αυτή τη στιγμή το... που είναι σε πολιτική, ε, πιλωτική φάση, συγγνώμη, το αυτοποιημένο σύστημα, τα πρώτα αποτελέσματα που βλέπουμε και με τι διορθώσει που γίνονται είναι πάρα πολύ εθερετικά. Βέβαια, θα το δούμε στην πορεία ε, πώ θα λειτουργήσει. Βέβαια, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά και άλλα βήματα για τη φύλαξη των συνόρων τη χώρα μα. Ε, όλα αυτά τα χρόνια οι Εβραίοι το ξέρουν πολύ καλά. Μα έχουν κρατήσει σε πολύ δύσκολε στιγμέ και μα κράτησαν ε, με τα γεγονότα του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20. Και σίγουρα, αν γίνει κάτι πάλι από την πλευρά τη Τουρκία, σίγουρα οι Εβραίοι θα είναι πάλι στην πρώτη γραμμή λοιπόν, μαζί μα. Η σχέση των πολιτών ε, με το στρατό και την αστυνομία, τη σύνοριοφυλακή εκείνη την, ε, την εποχή ήταν πρωτόγνωρη. Εγώ έβλεπα και μάθανα πράγματα τα οποία δεν περίμενα ποτέ να συμβούν. Κοιτάξτε, ο το θεσμό του Σινοριακού Φύλακα έχει αγκαλεστεί από την τοπική κοινωνία από την πρώτη στιγμή. Απλά το λέω και θα το ξαναλέω ότι εκείνε τι μέρε πραγματικά ένιωσα τόσο περήφανο που είμαι πάνω απ' όλα Ευρύτη, τόσο περήφανο που είμαι Έλληνα, γιατί το, η δύναμη που παίρναμε από την τοπική κοινωνία και δεν είναι μονάχα όλα αυτά τα υλικά που είχαμε mm -hmm. ε, και η βοήθεια που έχει να κάνει με οποιοδήποτε έναν καφέ, μια τυρόπιτα, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν γιαγιάδες, παππούδες που ερχόταν εκεί και μόνο με τα λόγια τους σε όσα χωριά περνούσαμε, μας έδιναν τέτοιο ηθικό που μπορέσαμε να κρατήσουμε όλες αυτές τις ροές, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Θέλω να μου πείτε, να γυρίσετε λίγο το χρόνο πίσω και mm. να μου πείτε πώς ήταν η φύλαξη των συνόρων πριν από τρία χρόνια και πώς είναι τώρα, θυμάμαι... Ε, λέγαμε στα δελτία κίνηση τη εποχή ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν θερμικέ κάμερε, ότι υπάρχει γερασμένο προσωπικό και άνθρωποι οι οποίοι υπερβάλλουν τον εαυτό του. Σε αυτά τα τρία χρόνια που φαίνεται πω το ζήτημα ξαναζεστάθηκε και το είδαμε πάλι μπροστά μα, πάντα είχαμε μετανάστε, πάντα είχαμε μικρέ ροέ, αλλά δεν είχαμε αυτό. Πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα, Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Να είμαστε αντικειμενικοί και δίκη. Σίγουρα πολύ ένα μεγάλο ρόλο να έπαιξε και με το του Μαρτίου να ξαναγυρίσουμε πάλι πριν. Αλλά για να είμαστε αντικειμενικοί και δίκοι, έγιναν προσλήψει, έγινε μια ανανέωση του προσωπικού που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ε, οι νέοι συνάδελφοι έχουν προσαρμοστεί σε πάρα πολύ μεγάλο ε, βαθμό στι υπηρεσίε μα. Περιμένουμε νέε προσλήψει άλλων 250 συνοριακών φυλάκων. 250. Από εκεί και πέρα και αυτά τα έργα που είπαμε, τα δύο και ο φράχτη, ναι. αλλά και το σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν έχει σταματήσει αυτό όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχει σταματήσει ο, ο κόπο μα. Το φιλότιμό μα, ο αγώνα στην πρώτη γραμμή, φύλαξη του συνόλου τη χώρα μα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε σε όλε τι υπηρεσίε μα. Ακούω χθε την αρμόδια υπουργό να λέει ότι και τα τελευταία κομμάτια του Νοτίου Εύρου που δεν έχουν φράχτη θα κλειστούν ακόμη και αν χρειαστεί με εθνικού πόρου. Υπάρχει ανάγκη να κλείσει το σύνολο του Εύρου τελικά. Κοιτάξτε να δείτε, το φράχτη είναι ένα τεράστιο μέσο διευκόλυνση για τη δουλειά μα. είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ε, έξτρα όπλο για, για τι υπηρεσίε μα. Το υπόλοιπο του, φρά... το γεωρογραμμή του... κατά μήκο του είναι 160 χιλιόμετρα. Ε, εκείνοι που μα τυπούν, εκείνοι που δίνουμε τη μάχη και μα τυπούν τα κυκλώματα των διακινητών. Mm -hmm. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε του τελευταίου μήνε είναι και από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ναι. Και εκεί έχουμε κάποιε ροέ οι οποίε βλέπουμε. Και έχουμε από, τη συνοριακ... από, το συνοριακό σημείο ή από... περνούν στη Βουλγαρία και από διάφορα φύλακτα σημεία έρχονται στην Ελλάδα. Και περνούν και από τη Βουλγαρία. Από Τουρκία μέσω σύνορου, Βουλγαρία, αλλά και μέσω Ελλάδο ξαναπερνούν πάλι στην Ελλάδα, Βουλγαρία και μετά ξανάρχονται στην Ελλάδα. Δηλαδή ας. οι διακινητέ προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιλέγουν αυτά τα δρομολόγια ώστε να μην με βρίσκουν μπροστά του. Οι επιτυχίε είναι σημαντικέ. Εγώ θα αναφέρω πάλι την τελευταία εβδομάδα. Πάνω από 15 συλλήψει διακινητών είχαμε σε όλη τη γενική Ανατολική ε, Μακεδονία και Θράκη. Συνεχόμενα χτυπήματα των διακινητών. Ε, συνεχίζουμε. Πολύ κοπό, mm -hmm. κύριε Σταδρίδη, με πάρα πολύ κόπο. Τώρα, κύριε Γελαμά, ε, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των νέων ε, σύνοροφυλάκων. Ένα... Δεν, δεν θέλω να μιλάμε έτσι για του ανθρώπου γιατί είναι άνθρωποι, νέα παιδιά, αλλά είναι ένα σημαντικό εργαλείο Βεβαίως. οι άνθρωποι αυτοί στην αποτροπή. Πώ βιώνετε του νέου ανθρώπου, του νέου συναδέλφου που μετά από χρόνια μπήκαν στη δουλειά, ε, Καταρχήν, σε αυτού του νέου ανθρώπου είμαστε από την πρώτη στιγμή, όχι σαν σωματείο. Βέβαια και σαν σωματείο. Αλλά πάνω απ' όλα, εγώ και τα παιδιά τα μιλάω, τα βλέπω σαν παιδιά μου, τα βλέπω σαν συνάδελφοι πάνω απ' όλα. Ε, θέλω να λειτουργούν υποδειγματικά, θέλω να λειτουργούν επαγγελματικά και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτά τα παιδιά, ε, όταν τους βλέπω έτσι να είναι όμορφοι με τη στολή τους, να έχουν όλα τα υλικά ε, πάνω τους, να είναι έτσι όπως τους αρμόζει, όπως αρμόζει να είναι ο Συνοριακός φύλακα, ε, χαίρομαι πάρα πολύ. Όπως χαίρομαι και όταν τα αιτήματά μας που αφορά, όπως αναφέρατε, τις εκπαιδεύσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Οποιαδήποτε εκπαίδευση, αυτό λέω, τα παιδιά να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκπαίδευση. Εμείς τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε τίποτα. Και από μετά αυτά. την ολοκλήρωση δηλαδή τη βασική. Ακριβώ. Προκύπτει... Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρακαλάμε να μα κάνουν εκπαιδεύσει, ακόμα και τώρα και του παλιότερου. Ε, και όχι μόνο σε θέματα όπω είναι. που είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα που είναι η οδήγηση, που είναι ένα όχημα κυρίω αυτά. Οι τυφώνε είναι οχήματα δικού τύπου και χρειάζονται ε, ειδικό τρόπο να το οδηγεί και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ε, αλλά και σε άλλες εκπαιδεύσεις που έχει να κάνει με την αυτοπροστασία μας, που έχει να κάνει με τη σκοποβολή μας. Σε αυτά θα είμαστε πάντα αρρωγοί και σύμμαχοι σε οποιοδήποτε μας τραστηρίζει. Ε, ακούγεται πως η κυβέρνηση σκοπεύει, σχεδιάζει να προχωρήσει και σε πρόσληψη νέων ε, συνοριακών φυλάκων. Ποιο είναι ο ιδανικός αριθμός νέων ε, συναδελφών σας που πρέπει να έρθει στον Εύρο για να θεωρήσουμε ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, Ήρθαν 400. Θα έρθουν πρώτα θεώ άλλοι 250, φτάνουμε 650 άτομα. Έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ανανέωση του προσωπικού, γιατί σε λίγα χρόνια θα αρχίσουν και οι πρώτοι συνάδελφοι, η πρώτη και η δεύτερη τους. σειρά, θα αρχίσουν να μπαίνουν στα στάδια να θεμελιώνουν ε, την συνταξιδότησή του. Ε, σίγουρα, ένα αριθμό ε, χιλίων συνοριακών φυλάκων στην περιοχή μα θα ήταν ένα αριθμό που θα ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό, θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα στα κυκλώματα των ε, διακινητών. Ε, για να μπορέσουμε να τα χτυπήσουμε. Ε, θεωρώ ότι αυτό ο αριθμό θα ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό για την περιοχή μα. Πάντω θα είναι διπλή η επιτυχία. Η πρώτη ότι θα κάνετε καλά τη δουλειά σα και εύκολη. Και δεύτερη ότι θα έχουμε χίλιου ανθρώπου οι οποίοι θα μένουν εδώ, θα κάνουν οικογένειε εδώ, ε, θα ζήσουν εδώ και θα. Πολύ σημαντικό θα αυτό, Πολύ σημαντικό και αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Σα ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστώ. καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, εγκρίθηκε για να αλλάξουμε θέμα το πρόγραμμα των δύο για τον Δήμο τη Αλεξανδρούπολη. Το πρόγραμμα θα αρχίσει να τρέχει άμεσα. Σε πρώτη φάση θα αφορά τι επιχειρήσει του κλάδου τη εστίαση, στη συνέχεια τα νοικοκυριά του κέντρου και στο τελευταίο στάδιο θα επεκταθεί στο σύνολο του Δήμου. Για το λόγο αυτό, το μέσο επόμενο χρονικό διάστημα, ο Δήμο Αλεξανδρούπολη θα προμηθευτεί νέα, ειδικά απορριμματοφόρα για τα δύο